Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Τα νέα επεισόδια που έρχονται είναι ανατρεπτικά, καθώς η αρετή υποδέχεται και πάλι την κούλα στο σπίτι. Αλλά αυτή η κίνηση δεν είναι καθόλου απλή. Οι εξελίξεις τρέχουν και μεταξύ μας τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ανατρεπτικά. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Η αρετή, μαθαίνοντας για το γάμο του Στάθη και της Ιουλίας, δεν το παίρνει και τόσο καλά. Η αλήθεια είναι πως σχεδιάζει να χαλάσει το γάμο, όμως η κούλα ως συνήθως έχει το δικό της τρόπο να της ανατρέψει τα σχέδια. Και κάπου εδώ η αρετή, βλέποντας πως η κατάσταση δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε, αποφασίσει να διώξει την κούλα από το σπίτι. Η κούλα όμως δεν το βάζει κάτω. Βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του Δημοσθένη, και όσο και αν αυτό φαίνεται αρχικά να είναι το τέλος της φιλίας τους, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η φιλία τους, βλέπεις, είναι τόσο δυνατή που δεν πρόκειται να χαλάσει. Η αρετή κάνει πίσω, ρίχνει νερό στο κρασί της και λέει στην κούλα να επιστρέψει στο σπίτι, αλλά και στο μαγαζί. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την αρετή χωρίς την κούλα δίπλα της. Την ίδια ώρα έχουμε άλλες εξελίξεις. Ο Κουράκος ενημερώνει τον Στάθη πως κάποιος καραδοκεί έξω από το σπίτι του και του ζητάει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η Χάιδο εκλέγεται δήμαρχος. Ναι, καλά ακούσατε, η Χάιδο δήμαρχος. Και η Αναστασία διαλύει τον αραβόνα της με τον Αποστόλη, ενώ η Αφροδίτη εξομολογείται στο Χρήστο ότι της αρέσει κάποιος άλλος. Πολύ δράμα, πολύ ένταση και εμείς είμαστε εδώ και τα παρακολουθούμε όλα. Η Χάιδο όμως δεν έχει μόνο τα δημαρχιακά να την απασχολούν. Μαθαίνει για τις εσχρές συκοφαντίες του Δημοσθένη και δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Αντιμετωπίζει τον Δημοσθένη και η Ασπασία, αντίθετα από αυτό που θα περιμέναμε, παίρνει το μέρος της Χάιδος. Όσο για τις κόντρες ανάμεσα στη Φιλιό και την Άνση, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και η κατάσταση μοιάζει να μην έχει τέλος. Και τι γίνεται με την Ισμήνη? Η Ισμήνη, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεό μας, ακούει το Δημοσθένη να μιλάει με χυδαίο και προκλητικό τρόπο στον Κωνσταντίνο και μένει άναυδη. Είναι από εκείνες τις στιγμές που λες, δεν μπορεί, κάτι άλλο θα συμβαίνει. Αλλά όχι, αυτό που ακούει είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Ο Στάθης από την άλλη δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Ξεκαθαρίζει στον Χρήστο ότι αν τολμήσει ξανά να απλώσει χέρι πάνω στην κόρη του, θα το σκοτώσει. Και ναι, είναι τόσο σοβαρός όσο ακούγεται. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την Ιουλία που φαίνεται δεν είναι ευχαριστημένη με το ενδεχόμενο να μείνει στη Μάνη. Ήδη έχει ζητήσει από τον Ισίδωρο να ασχοληθεί με τους νέους ελαιώνες στην Αττική και αρχίζει να σκέφτεται πως θα μπορούσαν με το Στάθη να μείνουν στο σπίτι της Κηφισιάς. Όμως υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ο Στάθης δεν θέλει να αφήσει την Αρεόπολη και έχει και αυτό στη δική του επαγγελματική δραστηριότητα με τους ελαιώνες του. Και έτσι το ζευγάρι αρχίζει να κάνει συζητήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Σε μία από αυτές τις συζητήσεις, η Ιουλία κάνει την πρότασή της. «Στάθη, σκέφτομαι να πάω μόνη μου με το παιδί στην Αθήνα και να έρχεσαι τα Σαββατοκύριακα να μας βλέπεις. Σιγά, δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση». Ο Στάθης, αν και διστακτικός, συμφωνεί. «Εντάξει, Ιουλία, ας το κάνουμε έτσι». Η Ιουλία χαίρεται, αλλά η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ. Μόλις περνάνε λίγες μέρες, ο Στάθης συνειδητοποιεί ότι έχει κάνει λάθος. Αρχίζει να μην αισθάνεται καλά με αυτή την εξέλιξη. Είναι βαρύς, απομονωμένος και η διάθεσή του είναι εμφανώς κακή. Όλοι γύρω του παρατηρούν την αλλαγή του και φυσικά όλοι το ρωτάνε τι έχει. Αλλά αυτός δεν λέει τίποτα. Ο μόνος που καταφέρει να τον πλησιάσει είναι ο κολλητός του φίλος, ο Λυκούργος. «Κοίτα, Στάθη, ξέρω ότι κάτι σε απασχολεί. Πες μου τι συμβαίνει. Μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη». Ο Στάθης τελικά του λέει την αλήθεια. Η Ιουλία θέλει να πάρει το παιδί και να πάει να μείνει στην Αθήνα. «Λυκούργε, αυτό που με τρώει είναι ότι συμφώνησα και ήταν λάθος. Δεν είναι οικογένεια αυτή. Άλλος εδώ και άλλος εκεί, το καταλαβαίνεις. Γυναίκα παντρεύτηκα και γυναίκα δεν έχω». Ο Λυκούργος τον ακούει και προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη. Ο Στάθης αποφασίζει να ξαναμιλήσει με την Ιουλία.
Κάτι που όλοι, όπως φανταζόμαστε, θα φέρει νέες εντάσεις και μεγάλα προβλήματα. Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν η Ιουλία αντιλαμβάνεται την αλλαγή στη συμπεριφορά του Στάθη. Οι δυο τους αρχίζουν να έχουν όλο και περισσότερους καυγάδες, με την Ιουλία να τον κατηγορεί ότι δεν την υποστηρίζει και δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες της. «Στάθη, εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω αυτή την οικογένεια ενωμένη. Αλλά εσύ με κάνεις να νιώθω πως ό,τι κι αν κάνω δεν είναι αρκετό», του λέει μια μέρα η Ιουλία με δάκρυα στα μάτια. Ο Στάθης, αν και την αγαπάει, δεν μπορεί να δεχτεί ότι η απόσταση είναι η λύση. Η Ιουλία καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι ζωή για μένα. Θέλω να είμαστε μαζί, όχι να ζούμε σε διαφορετικές πόλεις και να βλέπουμε ο ένας τον άλλον μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτό δεν είναι οικογένεια, της απαντάει με απόγνωση. Η ένταση κορυφώνεται και οι δυο τους απομακρύνονται όλο και περισσότερο συναισθηματικά. Παράλληλα, στο χωριό οι φήμες οργιάζουν. Ο κόσμος έχει αρχίσει να παρατηρεί ότι το ζευγάρι δεν είναι καλά και τα κουτσομπολιά δεν αργούν να κάνουν τον κύκλο τους. Η Χάιντο, αν και απασχολημένη με τα νέα της καθήκοντα ως δήμαρχος, μαθαίνει για την κατάσταση και αποφασίζει να μιλήσει στην Ιουλία. «Η Ιουλία, παιδί μου, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βρείτε μια λύση. Η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Μην αφήσει την απόσταση να σας καταστρέψει», της λέει με στοργή, προσπαθώντας να τη συνεφέρει. Η Ιουλία, παρά τις συμβουλές, νιώθει εγκλωβισμένη. Από τη μία θέλει να κυνηγήσει τα όνειρά της και να εργαστεί στην Αθήνα, από την άλλη δεν θέλει να χάσει το Στάθη. «Δεν ξέρω τι να κάνω, Χάιντο. Νιώθω πως ό,τι και αν κάνω, κάποιος θα πληγωθεί», της εξομολογείται. Η Χάιντο προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, αλλά η κατάσταση φαίνεται αδιέξοδη. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν ο Στάθης αποφασίζει να επισκεφτεί την Αθήνα για να δει την Ιουλία και το παιδί. Η επίσκεψη αυτή, που προοριζόταν να είναι μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές τους, καταλήγει σε έναν ακόμη μεγάλο καυγά. «Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση, Στάθη. Δεν μπορώ να ζω με την αβεβαιότητα κάθε μέρα», του λέει η Ιουλία. Και ο Στάθης, αν και πληγωμένος, δεν βρίσκει λόγια να την ηρεμήσει. Η ένταση μεταξύ τους κορυφώνεται και φαίνεται πως η σχέση τους βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η απόφαση του Στάθη να ξαναγυρίσει στη Μάνη μόνος του αφήνει την Ιουλία σε απόγνωση. Ο Στάθης, επιστρέφοντας στο χωριό, είναι πιο απομονωμένος από ποτέ. Η μοναξιά το βαραίνει και οι φίλοι του προσπαθούν να το στηρίξουν, αλλά είναι φανερό πως μόνο η Ιουλία μπορεί να τον βγάλει από αυτή την κατάσταση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Κούλα συνεχίζει να είναι δίπλα στην Αρετή, προσπαθώντας να τη βοηθήσει να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα. Οι δυο τους, παρά τις δυσκολίες, καταφέρνουν να βρουν ένα κοινό τόπο και η σχέση τους γίνεται πιο δυνατή από ποτέ. «Δεν θα σε αφήσω ποτέ ξανά, Κούλα. Ό,τι και αν γίνει, είμαστε οικογένεια», της λέει η Αρετή. Και η Κούλα χαμογελάει, νιώθοντας πως επιτέλους όλα μπαίνουν σε μια σειρά. Όπως βλέπετε, οι ανατροπές δεν τελειώνουν ποτέ. Και αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα, κρατήστε σημειώσεις, γιατί τα επόμενα επεισόδια θα είναι ακόμη πιο εκρηκτικά. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε subscribe, πατήστε like και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες αποκαλύψεις και πολύ δράμα. Η σειρά μόλις έχει αρχίσει και γίνεται ενδιαφέρουσα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!